Χαίρετε κύριες και κύριοι, στον αέρα η Δημόσια Ραδιοφωνία της Αρμενίας. Τις τελευταίες ειδήσεις παρουσιάζει η Λιάνα Μανουκιάν. Το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελβετίας σχολιάσε τις εργασίες αντιμετώπισης των πλημμυρών σε δύο περιοχές της Αρμενίας. Οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρές πλημμύρες στα βόρεια της χώρας, με αποτέλεσμα να χάσουν ανθρώπινες ζωές και να προκληθούν σημαντικές ζημιές. Η Ελβετία αναπτύσσει ειδικούς από το Ελβετικό Σώμα Ανθρωπιστικής Βοήθειας για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας και την αξιολόγηση των υποδομών, ανέφερε το Ελβετικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση στο μικροβλόγκ του δικτύου X. Η άμεση ζημιά στην οικονομία ως αποτέλεσμα της καταστροφής στις επαρχίες Λόρι και Ταβούς θα ανέλθει σε περίπου 200 εκατομμύρια δολάρια. Μιλάμε μόνο για την κατασκευή δρόμων, την αποζημίωση των υλικών ζημιών και την ανοικοδόμηση των σπιτιών. Θα χρειαστούν τουλάχιστον 3-5 χρόνια για την εξάλληψη των οικονομικών συνεπειών της καταστροφής. Η φυσική καταστροφή έχει προκαλέσει μεγάλες ζημιές σε πολλούς οικισμούς στην Αρμενία. Συγκεκριμένα, 8 πόλεις και περίπου 30 χωριά έχουν υποστεί ζημιές. Σπίτια, επιχειρήσεις, υλικές και περιουσιακές απώλειες έχουν υποστεί σημαντικές ζημιές σε αυτές τις περιοχές. Εκτός αυτού, έχουν καταστραφεί οι υποδομές στις περιοχές για την αποκατάσταση των οποίων απαιτούνται αρκετοί πόροι. Ο τομέας των εξορίξεων, ο οποίος παρέχει περίπου από 2 έως 3% του ΑΕΠ της Αρμενίας και περίπου το 36% των εξαγωγών της χώρας, επλήγει ιδιαίτερα από την καταστροφή. Οι εξαγωγές και οι εισαγωγές ορισμένων αγαθών ζωτικής σημασίας για την οικονομία της Αρμενίας πραγματοποιούνταν επίσης μέσω του Λορί. Ο χαλκός και το μολυβδένιο εξήχθησαν από την Αρμενία σιδηροδρομικώς. Επί του παρόντος, οι εξαγωγές έχουν ανασταλεί επειδή περίπου 2,5 χιλιόμετρα της σιδηροδρομικής γραμμής έχουν καταστραφεί. Αυτό προκαλεί σοβαρή ζημιά στις εισαγωγές, καθώς και η εισαγωγή δίζελ και σιταριού δεν γίνεται με σιδηροδρομική γραμμή αλλά με φορτηγά, πράγμα που σημαίνει ότι τα έξοδα είναι ακόμη υψηλότερα. Η Λιτουανία προσφέρει βοήθεια στις πληγήσεις περιοχές της Αρμενίας. Αυτό ανακοίνωσε η κυβέρνηση της Δημοκρατίας στο μικροβλόγκ X. Στο πλαίσιο της Λιτουανο-Αρμενικής Αλληλεγγύης, η Λιτουανική κυβέρνηση ενέκρινε την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας συνολικού ύψους 100 εκατομμύρια ευρώ στην Αρμενία, η οποία υπέστη ζημιές από τις πρόσφατες καταστροφικές πλημμύρες. Η αποστολή παρατήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία δέχτηκε την αντιπροσωπεία με επικεφαλής τον Μιχάηλ Ζίμπερτ, εκτελεστικό διευθυντή της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης για την Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία, την Κεντρική Ασία, την Περιφερειακή Συνεργασία και τον ΟΑΣΕ. Αυτό αναφέρεται σε μήνυμα που αναρτήθηκε στο X της Αποστολής Παρατήρησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία. Το δημοσίευμα προσθέτει ότι τα μέλη της αντιπροσωπείας επισκέπτηκαν το Γεράς και την έδρα της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Γεγεγνατζόρ. Είχαμε καλές συζητήσεις σχετικά με το έργο και τις δραστηριότητες της Αποστολής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αρμενία, αναφέρεται στο X. Έκθεση σχετικά με τις δραστηριότητες της Επιτροπής Τουρισμού για το 2023 συζητήθηκε στο Υπουργείο Οικονομίας της Αρμενίας υπό τον Πρωθυπουργό Νικόλ Πασινιάν. Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της Επιτροπής Τουρισμού το 2023 ήταν 7,5 δισεκατομμύρια δραμ και το 2024 13,2 δισεκατομμύρια δραμ, τα οποία σχετίζονται με το σχεδιαζόμενο νέο πρόγραμμα για την βελτίωση των υποδομών. Παρασχέθηκαν πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων και τους διαγωνισμούς επιχορήγησης της Επιτροπής Τουρισμού το 2023. Σημειώθηκε ότι καταγράφηκε εξαιρετική αύξηση του συνολικού αριθμού των τουριστικών επισκέψεων το 2023. Πέρσι,
Οι περισσότεροι τουρίστες ήταν από τη Ρωσία, τη Γεωργία, το Ιράν, τις Ηνωμένες Πολιτείες, τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ουκρανία, την Κίνα και τη Λευκορωσία. Ο Πασινιάς σημειώσε ότι φέτος, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, έχουν καταγραφεί ορισμένες αλλαγές στη δομή του τουρισμού. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, ο αριθμός των τουριστών από τη Ρωσία έχει μειωθεί σε σύγκριση με πέρσι, αλλά υπάρχει μια ορισμένη αύξηση σε άλλες χώρες. Ο αριθμός των τουριστών από τη Γαλλία, τη Γερμανία και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα έχει αυξηθεί. Σύμφωνα με το Παγκόσμιο Τουριστικό Βαρόμετρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού, η Αρμενία κατέλαβε την 8η θέση στον κατάλογο των χωρών με τη μεγαλύτερη αύξηση των τουριστικών επισκέψεων την περίοδο από το Ιανουάριο έως Σεπτεμβρίου του 2023. Το κύριο θέμα για το οποίο η Ουγγαρία θα εργαστεί κατά την προεδρία της στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι η υποστήριξη πρωτοβουλειών για την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των κρατών. Αυτό δήλωσε ο Ούγγρος Υπουργός Εξωτερικών και Εμπορίου Πίτερ Σιάρτο σε συνέντευξη τύπου όπως μεταδίδει το ΑΠΕ. Αναφέρθηκε επίσης στη βοήθεια ύψος 10 εκατομμυρίων δολαρίων προς την Αρμενία από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ειρήνης. «Πιστεύουμε ότι η ίδια βοήθεια πρέπει να δοθεί και στο Αζερβαϊτζάν», είπε ο Υπουργός. Όπως έχει ήδη αναφερθεί, η Ουγγαρία μπλοκάρει το σχέδιο στήριξης της Αρμενίας από το Ταμείο Ειρήνης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, γύρω από το οποίο επιτεύχθηκε προκαταρκτική συμφωνία στη Συμμαχία. Η Υπηρεσία Διεθνούς Ανάπτυξης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, USAID, σε συνεργασία με το Υπουργείο Οικονομίας της Αρμενίας σημείωσε άλλη μια επιτυχία. Οι πραγματογνώμονες επικύρωσαν τη στρατηγική εξαγωγών της Αρμενίας για την περίοδο από το 2025 έως 2030. Η USAID υποστήριξε το Υπουργείο Οικονομίας κατά τη διαδικασία ανάπτυξης αυτής της στρατηγικής, δήλωσε η υπηρεσία τύπου του οργανισμού στο News AM. Σημειώνεται ότι έχει ως στόχο να βοηθήσει τις τοπικές επιχειρήσεις να εξάγουν τα προϊόντα τους και να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες διεθνείς αγορές. Αυτά για σήμερα. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεπτείτε το LR Radio AM. Καλή συνέχεια.